και το όνομα αυτού George Alexander Louis. Τρεις μήνες μετά τη γέννησή του, ο πρωτότοκος του Δούκα και της Δούκισσας του Κέμπριτζ βαφτίστηκε στο βασιλικό παρεκκλήσι του παλατιού St. James σε μια κλειστή τελετή που κράτησε σχεδόν 30 λεπτά. Κρατώντας τον μικρό Τζόρτζ, ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, καθώς και τον πρίγκιπα Χάρη, συναντήθηκαν πριν μπουν στο παρεκκλήσι με τη βασίλισσα Ελισάβετ που έφτασε τελευταία με τον σύζυγό της Φίλιππο. During the christening, the Archbishop of Canterbury will take from the lily font water from the River Jordan, make a sign of the cross and pour water generally in a scallop shell, Father, Son and Holy Ghost. Είχαν προηγηθεί οι γονείς της Κάθριν, Κάρολ και Μάικλ Μίτλετον με την αδελφή της Πίπα και τον αδελφό της Τζέιμς, καθώς και οι 7 νονοί και νονές του μωρού, σύνολο μόλις 22 προσκεκλημένοι. Ο Τζόρτζ φορούσε το ίδιο ένδυμα με αυτό που φορούσε στη βάφτισή της η Βικτωρία, πρωτότοκη κόρη της βασίλισσας Βικτωρίας το 1841. Έκτοτε όλα τα μωρά της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας φόρεσαν το ίδιο ρούχο στη βάφτισή τους, ως το 2004 που η βασίλισσα Ελισάβετ παράγγειλε ένα καινούριο ακριβές αντίγραφο επίσης από δαντέλα χόνιτον και λευκό σατέν. Καθώς ο νεοφώτιστος κάποτε θα γίνει βασιλιάς, βαφτίστηκε από τον επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, με νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Water from the River Jordan, which is waiting in the lily font, which again was made by Queen Victoria. The lily font, a golden object kept in the crown jewels at the Tower of London, and we saw it arrive earlier today under police escort. Πολλοί ήταν οι Βρετανοί που πέρασαν τη νύχτα έξω από το παλάτι St. James παρά τη βροχή, περιμένοντας. George is going to be king one day. And again, I could even be around for that. Because I've got to catch up with the Queen Mother. I'm going to go for 100 plus. Of course, the royal family will be very excited. And of course, the late Diana Prince of Wales will be shining down on them. Ο Βίλιαμ και η Κέιτ έσπασαν το πρωτόκολλο για άλλη μια φορά επιλέγοντας το μικρό για την περίσταση βασιλικό παρεκκλήσι του ανακτόρου St. James αντί για τον Buckingham όπου βαφτίστηκαν ο Κάρολος και ο Βίλιαμ. Επίσης οι νονοί και οι νονές δεν είναι όπως συνήθως γαλαζοαίματοι αλλά φιλικά τους πρόσωπα, ανάμεσά τους και μια φίλη της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Μόνη η γαλαζοαίματη εξαίρεση, η πρώτη ξαδέλφη του Βίλιαμ, Ολυμπιονίκης της Ιπασίας και εγκυμονούσα, Ζάρα Φίλιπ Στίνταλ. Well, there's no Harry and no Pippa as godparents. A little bit of a surprise there. But Zara Phillips, William's cousin, has been asked to be a godmother. But what the couple have really done is chosen their nearest and dearest friend. Από την πολύ περιορισμένη λίστα των προσκεκλημένων έλειπαν ακόμη και τα αδέλφια του πρίγκιπα Καρόλου. Εκτός και ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, νονός του πρίγκιπα Βίλιαμ. Well, I think that's absolutely fine. And I think these things should be done according to the wishes of the family. If the family wanted a big affair, they would make it. If they wanted a small affair, they get that. I think it's perfectly right. Μετά τη βάφτιση, ο Κάρολος και η Καμίλα παρέθεσαν ιδιωτική δεξίωση τσαγιού στην κατοικία τους Clarence House. Το παρεκκλήσι του St. James διάλεξε το βασιλικό ζευγάρι για την βάφτιση του πρίγκιπα Γεώργιου, παρά την παράδοση που θέλει τα βαφτίσια για τους γαλαζοαίματους να λαμβάνουν χώρα στο παλάτι του Buckingham και συγκεκριμένα στην αίθουσα μουσικής. Είναι το παρεκκλήσι του St. James, το μέρος που απέδωσαν φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. Εκεί που ο Βίλιαμ με σκυμμένο κεφάλι αποχαιρετούσε τη μητέρα του λίγο πριν μεταφερθεί σωρός της στο αβαίο του Westminster. Είναι το ίδιο μέρος που η Κέιτ πήρε την θεία μετάληψη πρωτού παντρευτεί. Εκεί λοιπόν βαφτίστηκε ο πρίγκιπας Γεώργιος, στο μέρος που οι μνήμες τους συνδέονται άρρηκτα με τον χρόνο. Το ζευγάρι για ακόμη μια φορά έσπασε το πρωτόκολλο που θέλει τα βαφτίσια των γαλαζοαίματων να πραγματοποιούνται στο παλάτι του Buckingham. Almost from the day of Prince Charles's christening. Prince Charles was baptized at Buckingham Palace. His son, Prince William, in 1982, noisily followed suit. 31 χρόνια πριν, φωτογράφοι και κάμεραμεν είχαν απαθανατήσει στιγμιότυπα από την βάφτιση του πατέρα του πρίγκιπα Γεώργιου, William. As long as Diana's little finger was in William's mouth, there was no crying. There was no planned photograph of the Queen Mother holding William, so he mentioned it to the Queen. Diana gives, and he's still crying his head off. Σήμερα η είσοδος απαγορεύτηκε στα τηλεοπτικά συνεργεία και όχι μόνο. Η παραδοσιακή φωτογραφία του νεοβάπτιστου θα βγει αύριο στην δημοσιότητα, ενώ υπεύθυνος είναι ο διάσημος φωτογράφος Jason Bell. Today, for the first time since the 1899 christening of Queen Victoria's great-grandson, Edward VIII,
four generations of monarchs will be photographed together. Προς το παρόν, οι μόνες προσωπικές φωτογραφίες του ζευγαριού με το μωρό είναι αυτές που τράβηξε ο πατέρας της Kate, Michael Middleton, στις αρχές του Αυγούστου στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας στο Berkshire. Και τότε το ζευγάρι είχε σπάσει το πρωτόκολλο και αντί για την παραδοσιακή τυπική φωτογραφία, έδωσαν στη δημοσιότητα δύο ερασιτεχνικές φωτογραφίες του πρίγκιπα Γεώργιου.